σε έναν τόπο που είναι στη ρίζα του βουνού των θεών, σε έναν τόπο όπου η στεριανή και η θαλασσινή παράδοση συναντιούνται και δίνουν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Πηγαίνουμε στο Λιπτόχωρο. Εκεί δίπλα στη χαράδα του Ενιπέα λοιπόν είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος που ενώ είναι στα ριζά ενός βουνού έχει και πολύ σημαντική ναυτική παράδοση. Έτσι λοιπόν στο Λιπτόχωρινό τραπέζι συναντιέται η κρεατόπιτα με το τράγιο κρέας με τις σαρδέλες που τις μαγειρεύουν εκεί με χόρτα. Και έτσι άλλους κάποιες μελωδίες που στην υπόλοιπη Μακεδονία χορεύονται ως συρτή, εδώ χορεύονται ως πάλι. Για να δούμε λοιπόν ο πολιτιστικός όμιλος Λιπτόχωρου που έχει πρόεδρο την Γραμματή Βουλγαροπούλου και δάσκαλο τον Μιχάλη Μπύρο. Για να δούμε τι θα μας χορέψει. Θα ξεκινήσουν με ένα τραγούδι νομίζω. Ένα τραγούδι. Και από χορούς θα δούμε πρώτα τον Πελίτικο. Είναι μια πατινάδα, ένας δρομικός χορός που έχει σχέση με την ώρα που ερχόταν και ξεμπάρκαραν οι ναυτικοί, γιατί το Λιπτόχωρο είχε στόλο από καΐκια. Μετά πάμε στο Πέρδικα Περιστέρα μου. Συνεχίζουμε με το Άνοιξαν τα δέντρα ούλα, το οποίο είναι ένα τραγούδι που το τραγουδούν στον Παντελεήμονα της Πιερίας, λίγο πιο πάνω, το οποίο τώρα θα το γυρίσουμε σε χασάπικο. Μετά το γνωστό Κάιρο που εδώ όμως χορεύεται ως μπάλος και το πρόγραμμα θα κλείσει με τα παπούτσια στο ζωνάρι, που ενώ το ξέρουμε εμείς ως χαλκιδικιώτικο ιδιότυπο χορό, θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό στο Λιπτόχωρο. Υποδεχόμαστε λοιπόν τον πολιτιστικό όμιλο Λιπτόχωρου και βλέπουμε τι ωραία έχει να μας τραγουδήσει και να μας χορέψει.
Thank you.
όσα στα σκοτεινά, σκοτεινά χωρίς φυγά. Χορευτών και των χορευτριών ήταν οι τοπικές. Και αν σας δοθεί ευκαιρία τα επόμενα θεοφάνεια, κάντε μια βόλτα από εκεί να δείτε τι ωραία γιορτή κάνουν εκείνη την ημέρα με τα σύχνα που είναι τα λάβαρα που σχετίζονται με την ναυτική παράδοση του τόπου.